πρόσφατα, ο έργο που έχει αρχίσει και εκτελείται είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου από την είσοδο του λιμανιού μέχρι την νήσο Κρανάη. Mm-hmm. Το παραλιακό μέτωπο είναι δύο έργα που εκτελούνται σε αυτή τη φάση. Είναι η δεύτερη φάση ανάπλαση της χερσαίας ζώνης, δηλαδή του πεζοδρομίου που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα έτη και θα γίνει μαρμαρόστρωση αυτού. Είχε γίνει κατασκευή και φωτισμός του και περνάμε στη δεύτερη φάση με τη μαρμαρόστρωση και θα γίνει και αντικατάσταση ασφάλτου στο ίδιο τμήμα με κυβόληθους. Αυτό είναι ένα έργο που και τα δύο έργα αυτά χρηματοδοτούνται από έσοδα Δήμου, γίνονται από το Δήμο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και το μεγάλο έργο της ανάπλασης που είχαμε ξαναμιλήσει νομίζω στο σταθμό των 3 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά αντικατάσταση της ασφάλτου με κυβόληθους σε όλη την πόλη του Γηθείου, πραγματικά σε όλη την πόλη από την είσοδο μέχρι και την έξοδο, να το πούμε έτσι, προς Μαυροβούνη, σε όλα τα στενά, δηλαδή με ορίζοντα το τέλος Οκτωβρίου. Όλη η πόλη του Γηθείου θα αλλάξει η όψη, δεν θα υπάρχει άσφαλτος πουθενά, πλην του διπλού δρόμου της Ερμού. Είναι ο δρόμος που έχει τα παρτέρια στη μέση από Σπάρτη κατεβαίνοντας προς Γηθείο. Πλην αυτού του δρόμου όλοι οι άλλοι δρόμοι και μετά την Ερμού προς Συνοικισμό θα αντικατασταθούν με οι άσφαλτος με κυβόληθους. Ορίζοντας είναι το τέλος Οκτωβρίου του 2023, αν κατάλαβα καλά. Το 2023, ναι, γιατί είναι χρηματοδοτούμενο το πρόγραμμα. Και τα χρονικά όρια είναι πολύ δεσμευτικά και πολύ σύντομα. Είναι ευχής έργων, δηλαδή ότι τα έργα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, έχουν όλες τις εγκρίσεις, οπότε δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξει κάποιο κόλλημα κατά την εκτέλεσή τους. Mm-hmm. Έχει ήδη αναδειχθεί η ανάγκης εταιρεία και θα γίνει υπογραφή της σύμβασης μέχρι τέλος Νοεμβρίου, οπότε αρχές του επόμενου μήνα θα ξεκινήσει και αυτό το μεγάλο έργο των 3 εκατομμυρίων ευρώ για την πόλη του Γηθείου. Μάλιστα. Δεδομένου ότι παρεμβάλλεται και το καλοκαίρι, θα είναι εύκολη ή δύσκολη η εξίσωση της διαχείρισης των επισκεπτών? Θα γίνει με τέτοιο τρόπο, επειδή πρέπει να εκτελεστεί το έργο, που θα είναι ωφέλιμο για όλους, αλλά και να μην ενοχλήσουμε την εμπορική και τουριστική κίνηση της πόλης, θα γίνει σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία. Στα κομμάτια εκείνα, καταλαβαίνετε τώρα που δεν υπάρχει έντονη τουριστική κίνηση, θα προηγηθεί τα κομμάτια εκείνα που δεν θα μπορούν να γίνουν το καλοκαίρι. Mm-hmm, μάλιστα. Και θα μπουν τα καλοκαίρι σε πιο στενά και σε περιοχές που δεν έχουν τόση κίνηση. Mm-hmm. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό θα ευνοήσει και τους περιπατητές, έτσι, πέρα από τα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνω ότι θα ευνοείται πια και η λογική του περιπάτου στο Γήθιο. Με την ανάπλαση αυτή δεν γίνεται κάποια κυκλοφοριακή ρύθμιση, δηλαδή δεν επιδιάζουμε αντικαθιστούμε την άσφαλτο με κυβόληθους, δεν απαγορεύουμε τη διέλευση των οχημάτων, αλλά καταλαβαίνετε ότι η κυκλοφορία θα είναι πιο ήπια σε όλο το Γήθιο. Mm-hmm. Ούτε απαγορεύεται καμία, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι στο κυκλοφοριακό θέμα, ναι. Αλλάζει πάρα πολύ στις και στην αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών βεβαίως. Mm-hmm. Και στην εικόνα τη γενικότερη και την αισθητική της πόλης του Γηθείου, που είναι ένας παραδοσιακός οικισμός και θεωρώ ότι η άσφαλτος πραγματικά δεν έχει καμία θέση. Mm-hmm. Μάλιστα. Εν όψη και των Χριστουγέννων, τα πρώτα μηνύματα της επισκεψιμότητας? Δεν έχω τέτοια εικόνα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση είστε αισιόδοξοι. Φαίνεται πάντως ότι η τουριστική κίνηση και το καλοκαίρι πήγε πολύ καλά και συνεχίζεται. Πήγε πάρα πολύ καλά και μέχρι και σήμερα, επειδή και ο καιρός έχει κρατήσει, το Γήθιο είναι ένας προορισμός και Σαββατοκύριακο. Είναι και για επιλογή και για από όλο τον νομό, αλλά και από την Αθήνα. Είναι κοντινός προορισμός, είναι με αυτοκίνητο, είναι εύκολη πρόσβαση. Πλέον και επιχειρήσεις, η Μάνη προσφέρεται και για διαμονή, είναι προσιτή και στο Γήθιο για διαμονή, για φαγητό, έχει πολλές επιλογές για τον επισκέπτη και σε πολύ καλές τιμές. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεδομένου ότι έχει αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του 2023, υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, υπάρχει κάτι δεδομένο προς την υποψηφιότητα τη δική σας, του συνδυασμού, έχουμε κάποια νεότερα να αναφέρουμε στον κόσμο? Όχι, δεν είναι. Και καταλαβαίνετε ότι και λόγω των συνθηκών δεν είναι. Δεν μπαίνουμε καθόλου σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη διαδικασία συζήτηση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση ο συνδυασμός θα είναι παρόν, έτσι, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο. Ναι, η παράταξη θα συμμετέχει σε εκλογές, ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Να περιμένουμε και κάποιο άλλο έργο εντός του 2023, κάτι άλλο που δρομολογείτε και θέλετε να ανακοινώσετε? Ήδη προχωράει η ανακαίνιση του πνευματικού κέντρου στο Γήθιο. Βασικά, επειδή το επιχειρησιακό πρόγραμμα που έχει εκατομμύρια ευρώ για το Δήμο το δικό μας, θα εκτελεστεί όλο εντός του έτους αυτού. Είναι πολλά, πολλά. Θα έχουμε την ευκαιρία, δηλαδή, κάθε
έργο που ξεκινάει, να είμαστε σε επικοινωνία. Δεν θέλω τώρα να σας κουράσω, είναι πολλά τα έργα που θα εκτελεστούν εντός του 2023. Όχι επειδή είναι προεκλογική περίοδος, γιατί μπορεί να κάποιος να λέει γιατί δεν τα κάνατε το 2022, γιατί είναι τώρα όρημα για να εκτελεστούν. Μάλιστα. Εντάξει, εμείς είμαστε μια δημοτική αρχή ούτως ή άλλως που είμαστε 13 χρόνια.